Η επόμενη παρουσίαση αναφέρεται στην εταιρεία Navidec και οι συντελεστές είναι ο Φώτης Διμανίδης, Νίκος Μαγόπουλος και Γιάννης Κωνσταντακόπουλος. Η παρουσίαση θα την κάνει ο Φώτης Διμανίδης. Και στην ουσία η δουλειά είναι πάνω σε ένα e-car λογισμικό, σε ένα λογισμικό το οποίο αναφέρεται σε διασκέδαση μέσα στο αυτοκίνητο, που κάνει ταυτόχρονα όμως και την οδήγηση πιο ασφαλή, χωρίς να αποσπάται η προσοχή του οδηγού. Καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω για την πρόσκληση καταρχήν. Είμαι εδώ για να σας παρουσιάσω το Navidec, το οποίο δεν το βλέπετε αυτή τη στιγμή. Ένα λεπτό. Ωραία. Αλλά με κύριο σκοπό όχι τόσο να σας το διαφημίσω, όσο να σας κινητοποιήσω. Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο κέρδος μου απόψε. Λοιπόν, καταρχήν να σας μιλήσω για την ομάδα μας. Ο Πάνο είμαι εγώ. Είμαι το τεχνικό μέλος της εταιρείας, του startup. Προγραμματιστής στο επάγγελμα. Είμαι απόφοιτος της πληροφορικής του Απιθήτα. Και παράλληλα έχω και επιχειρηματική εμπειρία. Η επιχειρηματική μου εμπειρία ξεκίνησε περίπου πριν 6 χρόνια, όπου ξεκίνησα με μια εταιρεία σε φοιτητικό στάδιο αρχικά, η οποία τελικά σοβάρεψε και διήρξε για μένα τουλάχιστον 5 χρόνια. Μέχρι που κάποια στιγμή την άφησα και προχώρησα στο να κάνω αυτό που κάνω τώρα. Ο συνεργάτης μου παράλληλα τελείωσε στο Ανατολία. Είναι ο άνθρωπος που ασχολείται με το marketing και το business της επιχείρησης. Και το αξιοσημείωτο είναι ότι και αυτό στο παρελθόν του είχε 2 επιχειρηματικές απόπειρες, αποτυχημένες και οι 2. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η αποτυχία είναι κάτι το καλό. Μπορεί να το έχουμε δαιμονοποιήσει στην Ελλάδα, αλλά σίγουρα είναι εμπειρία. Η οποία, αν θέλετε να μάθετε στην Αμερική, στο βιογραφικό μετράει πάρα πολύ. Μετράει πάρα πολύ να πεις ότι έχεις 2 αποτυχημένες απόπειρες επιχειρηματικές. Λοιπόν, να σας πω σε 2-3 διαφάνειες, όχι παραπάνω, το τι κάνουμε. Το πρόβλημα που προσπαθούμε να λύσουμε είναι το distracted driving, δηλαδή η απόσπαση της προσοχής του οδηγού από τον δρόμο. Προφανώς δεν μπορούμε να κοντρολάρουμε τον τρόπο που οδηγεί, αλλά μπορούμε να επέμβουμε στα λεγόμενα secondary tasks. Όταν λέμε secondary, είναι οτιδήποτε δεν έχει να κάνει άμεσα με την οδήγηση. Δηλαδή, τι άλλο μπορεί να κάνει ο οδηγός μου στο αυτοκίνητο. Μπορεί να στείλει ένα μήνυμα, μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο, να επιλέξει ένα τραγούδι στο ηχοσύστημά του, να βάλει ένα προορισμό στο GPS του, όλα αυτά. Και έτυχε, δυστυχώς, να είναι και δικό μας πρόβλημα. Δυστυχώς γιατί είχα μια πολύ κακή εμπειρία εγώ σε κάποια φάση. Βασικά 2 φορές την είχα κακή την εμπειρία. Η χειρότερη ήταν μια φορά στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης που άλλαξα 2 λωρίδες προσπαθώντας να βρω ένα τραγούδι μέσα στα MP3 μου. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η ιδέα. Λοιπόν, η κατάσταση τώρα πια είναι στο χώρο. Έχουμε κατασκευαστές αυτοκινήτων που βάζουν λογισμικά μέσα στα αυτοκίνητά τους. Παλιά είχαμε τα κλασικά δερματοκαστόφωνα, αυτά την εξαλειφθούν. Αρχίζει να μπαίνει λογισμικό μέσα στο αυτοκίνητο. Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων είναι καλοί στο να κάνουν αυτοκίνητα, πολύ κακοί στο να κάνουν λογισμικό. Γενικά το παλεύουν πάρα πολύ το πράγμα. Πολλά προβλήματα. Ένα βασικό είναι ότι προσπαθούν να μεταφράσουν το κλασικό το interface με τα κουμπιά σε ένα touch interface, το οποίο είναι τέρμα λάθος. Δεν νομίζω ότι έχουν γνώμονα την φιλικότητα προς τον οδηγό, όσο πιο πολύ το να τον εντυπωσιάσουν. Απ' την άλλη, οι ίδιοι οι οδηγοί, οι χρήστες, προφανώς η τεράστια πλειοψηφία δεν έχει στη διάθεσή της κάποιο λογισμικό στο αυτοκίνητο. Έχει ένα απλό αυτοκίνητο και καταφεύγουν στο κινητό τους. Οπότε χρησιμοποιούν το smartphone είτε για να κάνουν πλοήγηση, για να παίξουν μουσική. Το οποίο όμως συνεπάγεται ότι οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν δεν είναι αυτές που θα έπρεπε. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς χρησιμοποιούν ένα iPhone μέσα στο αυτοκίνητο, παράδειγμα. Αν προσπαθήσεις να επιλέξεις ένα τραγούδι μέσα σε εκατοντάδες που μπορεί να έχεις μέσα στο κινητό, πιο πιθανό να τρακάρεις παρά να το βρεις. Και πάνω στην έρευνα που κάναμε, έτυχε. Αναμενόμενο, για την Αμερική τουλάχιστον που κρατάνε στατιστικά στοιχεία, να δούμε ότι το 2012 είχαν 3.328 θανάτους. Από αυτό το λόγο, από το distracted driving. Κυρίως βέβαια ήταν λόγω texting, λόγω μηνυμάτων γραπτών. Και το πιο αξιοσημείωτο είναι ότι είναι νούμερο 1 αιτία θανάτων στους εφήβους αυτή τη στιγμή στην Αμερική. Ακόμα περισσότερο και από το να οδηγάς μεθυσμένος. Οπότε τα βάλαμε όλα αυτά κάτω και λέμε: OK, τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να είναι αυτό το πράγμα. Και βάλαμε τρεις βασικούς κανόνες. Ότι τα μάτια του οδηγού πρέπει να είναι πάντα στο δρόμο, τα χέρια του στο τιμόνι, αλλά και ένα τρίτο, το οποίο πάρα πολύ συχνά οι σχεδιαστές λογισμικού το ξεχνάνε, το να μην του θέτεις νοητικούς γρίφους. Δηλαδή θα πρέπει το interface της εφαρμογής να είναι self-explainable, να μην χρειάζεται να μαντέψει τι πρέπει να κάνει. Και άμα τα μαζέψουμε όλα τα τρία αυτά, αφού τα μαζέψαμε μάλλον, οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα ότι αυτό που πρέπει να γίνει τελικά είναι ένας co-driver, ένας εικονικός συνοδηγός. Δηλαδή το λογισμικό να αναλάβει να κάνει πολλά από αυτά που θα έπρεπε να κάνει ο οδηγός. Μερικά ιστορικά στοιχεία. Περνάω τώρα στα κουτσομπολιά. Ξεκινήσαμε τον Απρίλιο του 2013. Γιορτάζουμε ένα χρόνο τώρα. Και δουλεύουμε full time από τότε. Έχει αξία το πώς ξεκινήσαμε. Εγώ τότε ήμουν σε μια περίεργη φάση που είχα ξενερώσει με την παλιά μου τη δουλειά, ενώ οικονομικά ήμουνα ok, αλλά δεν με ικανοποιούσε αυτό που έκανα. Και ήθελα να ξεκινήσω κάτι καινούριο. Και είχα ανατευτέρει εγώ όλα τα χρόνια, όσο ήμουν φοιτητής, όσο δούλευα, και κρατούσα σημειώσεις. Κρατούσα σημειώσεις από ιδέες. Πιθανές ιδέες που μου αρέσανε. Τελικά, το 2013, τον Απρίλιο, μπορεί να ήταν 50, 60, με τη μεγάλη πλειοψηφία να είναι χαζομάρες, αλλά το θέμα είναι ότι είχα βενζίνη για να αρχίσω να κινούμαι, να ψάχνω τι θέλω να κάνω. Και αρχίζοντας να φιλτράρω αυτή τη λίστα, απέκλεισα αρκετές, έμεινα σε 3. Έκανα research για να δω ποιες από αυτές έχουν potential. Δηλαδή, υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχει πιθανό κοινό. Μπορώ να τις κάνω, γιατί είναι και αυτό βασικό ερώτημα. Και να μην σας τα πω λίγο, κατέληξα σε αυτό, στο Navidec. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι οι ιδέες μετράνε. Πολύ καλές, αλλά δεν είναι το Holy Grail. Μπορεί να κάνετε πολλές ιδέες. Αν κάποιος δηλαδή είναι επιχειρηματίας, μπορεί να δοκιμάσει μια ιδέα, να αποτύχει, να πάει σε δεύτερη, μπορεί να πιάσει τρίτη. Δεν έχει τόσο σημασία η ιδέα. Σημασία έχει η υλοποίηση. Τώρα, για τη συγκεκριμένη ιδέα, υπήρχε ένας πόρος που είχε μπει πολύ παλιά. Ξεκίνησε από χόμπι. Λοιπόν, στα φοιτητικά μου χρόνια, τότε που μπλεκόμασταν πολύ με την τεχνολογία και μας άρεσε να πειράζουμε υπολογιστές και τέτοια, είχα το εξής χόμπι. Είχαμε κάνει ένα γκρουπάκι όλες online, μια κοινότητα, και εγκαθιστούσαμε υπολογιστές σε αυτοκίνητα. Όσο χαζό και να φαίνεται αυτό. Αυτό τώρα που βλέπετε είναι μια touchscreen οθόνη που έμπαινε μέσα στη θέση του ροδοκασσοδοφώνου, ας πούμε. Έτρεχε Windows XP και υπήρχε ένα λογισμικό frontend το οποίο αναλάβαινε να κάνει όλα όσα θα ήθελα να κάνει το αυτοκίνητό μου. Έκανε μουσική, έκανε πλοήγηση, έκανε ράδιο και άλλα πολλά από τα οποία δεν θυμάμαι τώρα. Αυτό βέβαια είναι η κορυφή του παγόβουνου, γιατί πίσω από αυτό το ωραίο συστηματάκι που βλέπετε υπήρχε αυτό. Καθόλου βολικό, καθόλου πρακτικό, πάρα πολλά τα προβλήματα, αλλά πολύ ωραίο χόμπι. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα και για ευχρηστία λογισμικού και για ηλεκτρονικά, ηλεκτρολογικά, αυτοκινήτου. Πολύ ωραίο. Περάσαν τα χρόνια, βγαίναν τα προβλήματα, ήρθαν και τα tablets μετά και λέμε εντάξει. Τι κάνουμε, ας πούμε, γιατί μπλεκόμαστε με τις γκουμούτσες. Οπότε η ιδέα ήταν αυτή. Ένα λογισμικό που θα έκανε κάτι αντίστοιχο για tablet. Περνάω σε fast forward λίγο την ιστορία. Στείνω μια ομάδα. Βρίσκω έναν fellow programmer. Ξεκινάμε μαζί. Πρώτο πράγμα που κάναμε είναι έρευνα ανταγωνισμού. Να δούμε, OK, έχουμε μια ιδέα. Υπάρχει ανταγωνισμός, θα μας φάει ανταγωνισμός, έχουμε πιθανότητα απέναντί του. Θετικά τα πράγματα. OK, προχωράμε. Technology research. Θέλουμε να το κάνουμε. Πώς θα το κάνουμε, τι τεχνολογίες χρειάζονται, ξέρουμε να τα κάνουμε, πρέπει να αγοράσουμε εξοπλισμό, λογισμικό. Το περνάμε για αυτό το στάδιο. Και χτίζουμε μια στρατηγική. Και λέμε, θα κάνουμε αυτό, σε πρώτο στάδιο θα χτίσουμε ένα prototype, μετά θα κυνηγήσουμε μια χρηματοδότηση και ούτω καθεξής. Οπότε ξεκινήσαμε και σε πρώτη φάση φτιάξαμε αυτό. Τραγικό, έτσι. Design δικό μου, designer. Αλλά το αξιοσημείωτο ήταν 2 εβδομάδες δουλειάς. Δηλαδή από τη στιγμή που είπαμε θα το κάνουμε, μέσα σε 2 εβδομάδες το είχαμε σκαρώσει. Και αρχίσαμε με αυτό να κάνουμε επαφές. Προχωράμε. Fast forward. Αλλάζει η ομάδα. Φεύγει ο προγραμματιστής. Ψέματα. Πρώτα έρχεται τρίτο άτομο, ο οποίος ήταν ο συνεργάτης μου ο τωρινός, ο Νίκος, ο οποίος είπαμε ασχολείται με το marketing. Φεύγει ο προγραμματιστής, μένω μόνος μου. Συζητάμε με τον Νίκο, τι θα κάνουμε, θα βρούμε άλλο προγραμματιστή. Λέω εγώ, θα το πάρω πάνω μου, μόνος. Συνεχίζω μόνος με το development. Παράλληλα, συνειδητοποιούμε, εντάξει το ξέραμε, αλλά πιο έντονα, ότι πρέπει να κάνουμε πάρα πολύ έρευνα στο UX. Όταν λέμε UX, όσοι δεν ξέρετε, είναι το user experience. Ένα άλλο βασικό λάθος. Όταν έχεις μια ιδέα, την εμπλουτίζεις συνεχώς. Λες, θα κάνει αυτό, θα κάνει και το άλλο, θα κάνει και εκείνο, θα κάνει και το άλλο. Και τελικά γεμίσαμε μια λίστα με πάρα πολλά πράγματα. Μια φράση που την κλέβω από ένα άλλο startup που άκουσα σε μια άλλη παρουσίαση είναι αυτό, το laser focus. Πάρα πολύ σημαντικό. Κάνε strip down το προϊόν σου. Δηλαδή, άμα έχεις 100 features, βγάλ τα όλα. Μείνε με ένα. Δεν μπορείς με ένα, με δύο, αλλά όχι παραπάνω. Να είσαι πολύ focus σε αυτό που θες να κάνεις, για να, να έχεις την ευκαιρία να το εξηγήσεις και σωστά και να μην βγεις εκτός θέματος. Όταν ξεκινάς να κάνεις κάτι, είναι σαν την έκθεση. Είναι πολύ εύκολο να βγεις εκτός θέματος. Βάλαμε designer στην ομάδα, το οποίο έπρεπε να γίνεται από την αρχή. Και σκεφτήκαμε και πρώτη φορά σοβαρά και ρεαλιστικά πώς θα βγάλουμε λεφτά από αυτό. Γιατί, οκ, εντάξει. Ωραίο να έχεις μια ιδέα, ωραίο να μπορείς να την κάνεις, αλλά πρέπει να βγάλεις και λεφτά από αυτό. Οπότε, κάσαμε και καταστρώσαμε ένα business plan. Και φτάσαμε στο δεύτερο prototype. Στη συνεργασία με τον designer, με όλο το research που κάναμε. Αυτό βέβαια ήταν αρκετοί μήνες δουλειάς για να καταλήξουμε σε αυτό. Και σε αυτό. Και σε αυτό. Παράλληλα με όλο το τεχνικό κομμάτι. Υπήρχε μια λέξη κακιά που άκουσα πάνω στην πορεία των startups, το λεγόμενο traction. Δεν μου άρεσε καθόλου όταν έμαθα τι είναι. Να μην σας τα πολυλογώ. Είναι οτιδήποτε λειτουργεί ως αποδεικτικό, ως στοιχείο ότι υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό που κάνετε. Το οποίο όμως, όσο κακό και να είναι, είναι αναγκαίο κακό. Το θέλετε κι εσείς. Οπότε αρχίσαμε να δουλεύουμε σε κάποια traction builders, να χτίζουμε το λεγόμενο traction. Στήσαμε ένα website. Και φάγαμε και χρόνο αρκετό γι' αυτό. Θέλαμε να κάνουμε επαγγελματική δουλειά. Μας πήρε 2,5 μήνες περίπου. Αρχίσαμε να δουλεύουμε το κομμάτι social media, Facebook, Twitter, τα υπόλοιπα. Ξεκινήσαμε ένα survey. Δουλέψαμε σε συνεργασία με ένα ψυχολόγο, ο οποίος ειδικεύεται στην ψυχολογία οδηγών. Στήσαμε ένα survey και αρχίσαμε να βλέπουμε τι θέλουν οι οδηγοί. Συνεργασίες, είτε με προμηθευτές, είτε με δυνητικούς πελάτες. Προκύψαν διάφορα και προκύπτουν συνεχώς πάνω σε αυτό το τομέα. Και διαγωνισμοί. Έτσι, το να συμμετάσχετε με την ιδέα σας σε ένα διαγωνισμό είναι πάρα πολύ καλό. Αφενός γιατί οριμάζετε σαν ιδέα, το δουλεύετε και αφετέρου γιατί και η μεταξύ ανταγωνιστικότητα των ομάδων δημιουργεί καλύτερα αποτελέσματα. Οπότε πήραμε μέρος στο διαγωνισμό επιχειρηματικής ιδέας του Απιθήτα, τον οποίο βγήκαμε τέταρτη, εντάξει, κάτω από το πόντιουμ, αλλά ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Κάναμε 2 μήνες σεμινάρια. Ήμασταν στην τελική δεκάδα. Η τελική δεκάδα έκανε 2 μήνες σεμινάρια. Κάναμε όλα τα εργαλεία που σας παρουσίασε πριν ο Μανώλης ο Χατζηγιάννης. Το οποίο ήταν τρομερά καλό. Αφενός γιατί μάθαμε πράγματα που ούτε καν τα φανταζόμασταν. Αφετέρου γιατί συναναστραφήκαμε με άλλες ομάδες. Μάθαμε πάρα πολλά από τις δικές τους τις εμπειρίες. Μάθαμε λάθη, μάθαμε σωστά. Δείξαμε κι εμείς λίγα σε κάποιες άλλες ομάδες που ήταν πιο καινούργιες. Αλλά το κύριο ήταν ότι δοκιμαστήκαμε. Γιατί σκεφτείτε ότι ήμασταν σε μια φάση που έπρεπε να δουλεύουμε το προϊόν. Παράλληλα, ο διαγωνισμός είχε απαιτήσεις. Δεν ήταν βόλτα. Ήθελε παραδοτέα, ήθελε να κάνουμε το business plan. Το business plan, ας πούμε, το οποίο δεν το είχαμε κάνει ποτέ, κατέληξε να είναι 50 σελίδες. Ήταν αρκετά δύσκολο για να γίνει. Οπότε, με όλη αυτή την πίεση, τη χρονική κυρίως που υπήρχε, ζυμωθήκαμε και δοκιμαστήκαμε σαν ομάδα. Αν μπορούμε να πούμε ότι αυτή είναι όλη η πορεία ενός startup, εμείς είμαστε εκεί στο βελάκι. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Και έχουμε και μεγάλο κατήφορο. Γενικά, αν μου επιτρέπετε κάποια όχι, σχόλια, να σας δώσω την αίσθησή μου για τη μέχρι στιγμή η πορεία μας. Νομίζω δεν είμαι ο πιο κατάλληλος για να σας μιλήσω, γιατί και πολύ καινούρια είναι η επιχείρησή μου και πολύ μικρή η ηλικία μας ακόμα, αλλά τουλάχιστον μια αίσθηση μπορώ να σας μεταφέρω. Νομίζω ότι η επιχειρηματικότητα είναι αγώνας. Δεν είναι για τον καθένα. Ωραίο να κάνεις ένα σπορ, αλλά όταν κάνεις επιχειρηματικότητα, κάνεις πρωταθλητισμό. Πρέπει να είσαι καλός σε αυτό που κάνεις. Και αν μιλάμε για μηχανοκίνητο αθλητισμό, όπως εδώ που είναι τα καρτ, αν το μεταφράσω σε startups αυτό, μιλάμε για Φόρμουλα 1. Όπου είναι πάρα πολύ ζόρικα τα πράγματα. Τρελός ανταγωνισμός, πολλά πράγματα μπορεί να πάνε στραβά, μεγαθύρια που είναι έτοιμα να σε φάνε. Αυτές εδώ είναι από τις μεγαλύτερες ομάδες. Οπότε δεν πας εύκολα. Θέλει να έχεις καρδιά. Και αν πάμε και στην Ελλάδα τώρα, είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Γιατί είναι... όχι λάθος, ακόμα ανώριμο το οικοσύστημα. Μια startup που ξεκινάει από την Αμερική ή κάποιες πιο προηγουμένες χώρες της Ευρώπης έχει πολύ καλύτερες προοπτικές λόγω οικοσυστήματος, όχι για κανένα άλλο λόγο. Κατά τα άλλα, σαν δυνατότητες εργατικού δυναμικού είμαστε τρομεροί, το ξέρω, μας λείπουν άλλα πράγματα. Αλλά να μείνω λίγο στη φωτογραφία. Τα δύο τα μονοθέσια, τα λευκά που βλέπετε, είναι η Bronze GP. Η Bronze GP έτρεξε μία χρονιά στη Φόρμουλα 1 και πήρε το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και από πίσω τους γενικούσαν μεγαθύρια, με πολλά λεφτά από πίσω, παρόλα αυτά καταφέραν και κερδίσαν. Ξανά λέω, αν το μεταφράσω αυτό σε startups, ακριβώς το ίδιο πράγμα πρέπει να γίνει. Θα έχετε να κάνετε με πολύ δύσκολους ανταγωνιστές, δεν θα είναι οι πιθανότητες με το μέρος σας, αλλά θα πρέπει να τα υπερνικήσετε τα εμπόδια. Λοιπόν, προβλήματα. Τι προβλήματα συναντήσαμε μέχρι στιγμής. Το κύριο, για μένα τουλάχιστον, είναι το recruiting, η στρατολόγηση. Είτε υπαλλήλων, είτε συνεργατών, είτε. Το πρόβλημα το εντοπίζω σε δύο παράγοντες. Το ένα είναι ότι δεν υπάρχει εξειδίκευση. Καθότι είστε και φοιτητές, άμα τελειώσετε τη σχολή σας, θα έχετε μια πάρα πολύ καλή σφαιρική γνώση της επιστήμης σας, δεν θα είστε εξειδικευμένοι. Προφανώς το πανεπιστήμιο δεν είναι ίσως το κατάλληλο στο να σας εξειδικεύσει. Εγώ, ας πούμε, όταν πήγα στην πρώτη μου δουλειά και μου είπαν σε τι δουλεύουν, τους κοιτούσα σαν χάνος. Αλλά το θέμα είναι πρέπει να υπάρξει μια ζήμωση. Είναι πάρα πολύ καλό το πανεπιστήμιο, μην το υποτιμάτε. Μας έβαλε σε πάρα πολύ καλές βάσεις. Αλλά έχει ένα σκαλί ακόμα μέχρι να καταφέρετε να είστε παραγωγικοί. Εδώ κάτι χρειάζεται στον ελληνικό τομέα. Αυτό, εφόσον δεν σας το παρέχει κάποιος στο πιάτο, θα πρέπει να κοπιάσετε εσείς και πρέπει να δείτε. Τελείωσα τη σχολή μου. Okay. Τι πρέπει να μάθω για να χρειάζομαι έξω. Και θα σας πω και τι λύσεις δώσαμε σε αυτά τα προβλήματα. Συγγνώμη. Λοιπόν. Καταρχήν ξεκινήστε μόνοι σας. Ξεκινήστε όμως. Μην περιμένετε να βρεθούν τα κατάλληλα άτομα. Και μόνοι σας να είστε, πάτε μπροστά, θα έρθουν τα κατάλληλα άτομα στην πορεία. Και συνεχίζετε να ψάχνετε μέχρι να βρείτε τα κατάλληλα άτομα. Αν δεν βρείτε τα κατάλληλα άτομα, δεν θα γίνει αυτό που θέλετε. Και το δεύτερο πρόβλημα είναι η χρηματοδότηση, που φαντάζομαι έχουν όλες οι startups. Τα περνάω λίγο εντάχει. Πάτε το όσο πιο μακριά μπορείτε με τα δικά σας τα χρήματα. Αφιερώστε το δικό σας χρόνο, σπάστε το κουμπαρά γουρουνάκι, δείτε τι έχει μέσα, επενδύστε αυτά. Και κάντε στρατηγική. Για να έρθουν χρήματα, πρέπει να έχετε να παρουσιάσετε κάτι. Έστω και μικρό, αλλά θέλει μια στρατηγική για να το πετύχεις. Το προλαβαίνω. Λοιπόν, do's and don'ts. Τι να κάνετε, τι να μην κάνετε. Τι να κάνετε, δικιά μου εμπειρία. Να σκέφτεστε παγκόσμια. Μην στοχεύετε μόνο Ελλάδα. Να σκέφτεστε διαφορετικά. Μην προσπαθείτε να κάνετε κάτι καλύτερα από τον ανταγωνιστή. Κάντε το διαφορετικά. Μαζεύετε μια τέλεια ομάδα και κρατήστε τη τεχνική. Μην μαζευτείτε 5 business guys. Εδώ είστε όλοι τεχνικοί, OK. Αλλά έχω δει startups που είναι 5 business guys και θέλουν να κάνουν ένα website ή μια εφαρμογή και δεν υπάρχει κανένας τεχνικός στην ομάδα. Αυτό δεν γίνεται. Ερωτευτείτε τις ιδέες σας. Ξεκινήστε σε μικρή κλίμακα. Μην βάλετε 100 features από την αρχή. Είπαμε 1-2. Και προσαρμοστείτε. Άμα δείτε ότι σε κάποια φάση πρέπει να αλλάξει η ιδέα, Οκ, κάντε το, μην το φοβηθείτε. Μην απογοητευτείτε γρήγορα, γιατί οι απογοητεύσεις είναι πολλές. Μην ικανοποιηθείτε με το αρκετά καλό. Πρέπει να κάνετε το τέλειο. Είτε σε προϊόν, είτε σε επίπεδο ομάδας. Μην χάσετε το focus σας και μοιραστείτε την ιδέα, όπως το είπαμε και πριν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να την κρύβετε. Και για την αποτυχία σας το είπαμε, μην τη φοβάστε. Γενικά, για όσοι ψάξετε δουλειά, θέλετε να ψάξετε δουλειά, μην περιμένετε να ανοίξει η θέση. Φτιάξτε τη θέση. Αυτό έχω να πω. Γενικά, όλοι στην Ελλάδα μεγαλώσαμε μια νοοτροπία να τελειώσω το σχολείο μου, να βρω μια δουλίτσα. Εντάξει, ιδανικά στο δημόσιο. Δημόσιο πέθανε. Αλλά και στον ιδιωτικό δεν υπάρχουν πλέον θέσεις. Φτιάξτε τη μόνοι σας τη θέση. Αν κάποιος από εσάς ασχολείται με iOS ή και Android και ενδιαφέρεται και θέλει να ασχοληθεί με startups, μας έρθει να με βρει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Άλλη μία προσφορά για θέσεις εργασίας από το Ιπτήλ και από την εταιρεία την Navidec. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Έχουμε χρόνο για μία ερώτηση μόνο. Θα τα πούμε και μετά. Ας ρωτήσει τώρα ένας και τα λέμε κατηδίαν. Καλησπέρα. Πολύ αναλυτική παρουσίασή σας. Ήθελα να ρωτήσω όσον αφορά το θέμα της εξειδίκευσης πάνω στις ιδέες που μπορεί να έχει κάποιος ο οποίος θέλει να ξεκινήσει μια startup. Αυτό προκύπτει στην πορεία ή ξεκινάμε, δηλαδή το αρχικό κεφάλαιο στο οποίο πρέπει να επενδύσουμε είναι μια σωρία ιδεών, κάπως έτσι? Όταν λες εξειδίκευση, εννοείς τη δικιά σου ή της εταιρείας? Τη δικιά μου ως πορευόμενος στην ιδέα την οποία θέλω να αναπτύξω. Επαναδιατύπωσε λίγο, σας παρακαλώ. Ναι, θέλω να πω ότι μας είπες πως ξεκίνησες με πάρα πολλές ιδέες. Πώς κατάφερες να εξειδικεύσεις αυτό στο οποίο τελικά κατέληξες? Ωραία, είπαμε. Φίλτραρα τις ιδέες μου. Είδα ποιες γίνονται, ποιες δεν γίνονται. Ποιες υπάρχει ανταγωνισμός και θα με φάει και ποιες δεν υπάρχει ανταγωνισμός και δεν θα με φάει. Οπότε με αυτό το σκεπτικό ξεκίνησα. Αφού κατέληξα στην ιδέα, μου λείπαν πάρα πολλά τεχνικά κομμάτια. Μου πήρε 3 μήνες περίπου να λύσω το τεχνικό puzzle του. Τι τεχνολογίες χρειάζομαι για να κάνω αυτό που θέλω. Ψάχνοντας. Έψαξα πάρα πολύ. Ήρθα σε επαφή με άλλες εταιρείες που προμηθεύουν λογισμικά, προμηθεύουν ό,τι θέλεις. Γενικά υπάρχουν τα πάντα. Ό,τι και να θες να κάνεις, σίγουρα δεν μπορείς να ξέρεις όλα. Για κάτι από όλα θα πρέπει να απευθυνθείς είτε σε εξωτερικούς συνεργάτες, είτε να πάρεις τους κατάλληλους υπαλλήλους που το γνωρίζουν. Ναι, μάλιστα. Ελπίζω να σε κάλυψε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.